Έτσι είναι. Η Κρήτη είναι ένας τουριστικός προορισμός. Ήδη κάθε χρόνο τέτοια περίοδο υπήρχε πάρα πολύ δυσκολία προκειμένου να βρουν φοιτητικά σπίτια. Τα τελευταία χρόνια όμως με την εξέλιξη, την άνθηση του Airbnb έχει γίνει ακόμα δυσκολότερο. Δηλαδή πραγματικά κάθε πέρσι και καλύτερα. Έτσι θα λέμε για τα φοιτητικά σπίτια και ειδικά μετά το τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Θα πω ότι είναι ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, προκειμένου να βρεθεί φοιτητικό σπίτι, διότι από αρχές Αυγούστου ήδη υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση και αρκετοί βρήκαν να νοικιάσουν. Όσο περνάει ο χρόνος, τόσο γίνεται δυσκολότερο και τόσο θα υπάρξει πρόβλημα για να βρεθούν σπίτια για φοιτητές, αλλά όχι μόνο για φοιτητές, αλλά και για αναπληρωτές, καθηγητές, δασκάλους κτλ. Τα φοιτητόσπιτα τείνουν να γίνουν είδος προς εξαφάνιση. Αυτό οδηγεί στην αύξηση των μισθωμάτων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μεσοσταθμικά τα τελευταία χρόνια τα μισθώματα για τα φοιτητικά σπίτια έχουν αυξηθεί έως και 20 με 30%. Ένα σπίτι δηλαδή που πριν 2-3 χρόνια ένα διαμέρισμα μπορούσαμε να το βρούμε με 300 ευρώ το μήνα, τώρα θα πρέπει να πληρώσουμε 350-360 ευρώ και αν βρεθεί. Βέβαια υπάρχουν και τα διαμερίσματα που είχαν μετατραπεί για τουριστική εκμετάλλευση τύπου Airbnb, τα οποία τώρα οι ιδιοκτήτες τα επαναφέρουν σε μακροχρόνιες μισθώσεις. Εκεί σαφώς, αν κάποιος θελήσει να νοικιάσει ένα τέτοιο διαμέρισμα, θα πρέπει να βάλει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη. Δηλαδή, θα πρέπει να πούμε ότι ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών, το οποίο προοριζόταν για Airbnb και σήμερα διατίθεται για φοιτητική στέγη, εάν βρίσκεται ειδικά στο κέντρο του Ηρακλείου, θα πρέπει να πληρώσουν μίσθωμα από 550 έως 600 ευρώ. Το ίδιο διαμέρισμα όμως, αν κάποιος το βρει περιφερειακά του κέντρου, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο ή λίγα μέτρα από το κέντρο, στα 40 τετραγωνικά θα πρέπει να πληρώσει γύρω στα 350-380, ίσως και 400 ευρώ το μήνα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τα φοιτητόσπιτα είναι πραγματικά ένας δύσκολος γρίφος. Θα πρέπει να ταλαιπωρηθούν πολλοί οι γονείς και οι φοιτητές για να βρουν κάτι, να είναι και σχετικά σε καλή τιμή, σε καλό μίσθωμα, διότι πραγματικά εγώ συνηθίζω να λέω ότι έχουμε μισθώματα Παρισιού με μισθούς Βουλγαρίας.